Θέλω να προσθέσω το δικό μου μπράβο. Θέλω να σας πω κάτι. Τη μέρα εκείνη που είδα το στην υγεία μας, σας το έχω πει, που γράφανε μετά για το πρόσωπό της. Εν τω μεταξύ ήταν τα φώτα, είτε δεν ξέρω. Φαίνεται ότι γυάλιζε η κοπέλα. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Ήμουν με έναν φίλο μου, το βλέπαμε και μου έλεγε, ρε παιδί μου, τι ωραία κοπέλα είναι αυτή. Μπορείς να μου τη γνωρίσεις. Δηλαδή, του λέω, έχει σχέση, δεν γίνεται. Αλλά μου έλεγε πόσο όμορφη είναι. Την επόμενη μέρα μπαίνω στα social και διαβάζω τις χυδαιότητες που γράψανε κάποιοι για το δέρμα της κοπέλας και παθαίνω σοκ. Ήθελα να μπω εγώ να βρίσω. Πιο άρρωστο μυαλό μπαίνει στη διαδικασία, βλέπει ένα κορίτσι 35 ετών, 33, πόσο είναι σαν και εμένα, δεν ξέρω, και μπαίνει στη διαδικασία να κάτσει να γράψει τέτοια πράγματα επειδή το στην υγειά μας μπορεί να έχει λίγα σπυράκια. Ναι, εμείς οι γυναίκες έχουμε και σπυράκια, έχουμε και τριχοφυΐα, έχουμε και δύσκολες μέρες, έχουμε και θέματα, έχουμε και κυταρίτιδα, έχουμε και ραγάδες, έχουμε και τομές, έχουμε και ουλές. Έτσι με νεύει Φωτεινή. Να τρελαθούμε τελείως. Δεν υπάρχει. Υπερβολές στα social media, παιδιά. Ναι, πολύ σωστά τα λες. Ντροπή. Και μπράβο της. Η ανθρωποφαγία των social media. Mm. Και μπράβο της. Είναι για μένα το ωραιότερο Instagram στην Ελλάδα. Το έχει Μέρη Σινατσάκη. Εγώ έχω κάτι τελείως διαφορετικό. Έχω και άλλο κοινό ούτως ή άλλως. Εντάξει, ναι. Εγώ είναι πιο εμπορικό. Mm. Αλλά ένα Instagram θα παρακολουθήσω γιατί θα περάσει κάποιο μήνυμα, κάποιο νόημα. Θα έχει λόγο η τοποθέτησή της, είναι της Μέρης. Και όσοι έχουν πάει να μιμηθούν το Instagram της Μέρης, δεν το έχουν καταφέρει. Όχι. Γιατί είναι αυτή η προσωπικότητα. Χίλια μπράβο. Ας και να πω και κάτι φιλικά. Δεν είναι